Στο σημερινό επεισόδιο θα σας πω για ένα από τους μεγαλύτερους pop stars της αυτοκρατορικής Ρώμης. Και όχι, Φλόρι μου, στη Ρώμη του 1ου αιώνα μετά Χριστό, το να είσαι δημοφιλής δεν σημαίνει να είσαι φλούφλης που κουτσομπολεύει όλη μέρα όπως σήμερα. Θα σας πω για έναν άντρα που από την περίλαμπρη πόλη της Λίκαινας θα οδηγήσει νικηφόρα τους αυτοκρατορικούς αετούς στην καρδιά της επικράτειας των βαρβάρων. Έναν τόσο σκληρό που θα γίνει το ίδιο το πρόσωπο της εκδίκησης της Ρώμης. Στα σκοτεινά δάση της Γερμανίας θα γνωρίσουμε τον Γερμανικό. Ναι, ξέρω τι σκέφτεστε τώρα. Οι παλιογερμαναράδες που μας πήραν τα λεφτά μας. Και αυτός ο παλιοφασίστας ο Σόιμπλε. Και αυτή η Μέρκελ η παλιοτρίσταζια. Αλλά ο τυπάς που θα δούμε σήμερα είναι ο πρώτος που είπε «Go back, Madame Merkel». Και το έκανε κιόλας. Σε αυτό το σημείο να σου πούμε ότι έχουμε φτιάξει κάποιες κορυφαίες μπλούζες και τα πρώτα τρία σχέδια μπορείτε να τα βρείτε αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε για εσένα ότι είναι μόνο μερικά κλικ, αλλά για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δείξουμε στον αλγόριθμο του YouTube ότι το περιεχόμενό μας αξίζει. Πάτησε like, κάνε εγγραφή και χτύπα και το καμπανάκι τους ώστε να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τα νέα μας επεισόδια. Ο δικός μας γεννιέται το 15 μετά Χριστό και είναι γιος του Νέρονα Κλάβδιου Δρούσου, του οποίου η μαμά έχει παντρευτεί τον Οκτωβιανό Αύγουστο, ναι, τον πρώτο Emperor, Εύα. Η μαμά του είναι κόρη του Μάρκου Αντώνιου και της αδελφής του αυτοκράτορα, Οκτάβιας. Σαν το σκόντα ένα πράγμα. Φάσε το βίσμα του βίσματος. Όμως τι είπαμε στην εισαγωγή, στη Ρώμη οι Φλόροι και οι Φλούφλιδες δεν κάνουν καριέρα. Ο μπαμπάς του είναι πετυχημένος στρατηγός και σκληροτράχυλος πολεμιστής που τσακίζει τους βαρβάρους του Βορρά, ο οποίος παίρνει το τιμητικό όνομα Γερμανικός. Έτσι το είχανε τότε, όποιον βάρβαρο ξεπάτωνες, έπαιρνες και το όνομά του. Το 9 π.Χ. ο Δρούσος πεθαίνει με αποτέλεσμα το όνομα Γερμανικός να περάσει τιμητικά στον γιο του, και όχι μόνο το όνομα, αλλά και το ταλέντο. Ο Γερμανικός απεδάκι λαμβάνει την απαραίτητη εκπαίδευση ενός ευγενή της εποχής του. Όμως η εκπαίδευση δεν λέει τίποτα μπροστά στο φυσικό του χάρισμα. Φάσε τώρα, ξέρω εγώ, έχει 400 IQ, γράφει ποίηματα και ασχολείται με την αστρονομία. Διαβάζει τις κινήσεις πλανητών και αστερισμών, όπως ένας άλλος μεγάλος αστέρας στο YouTube, και όχι για να σας λέει τα ζώδια, ζώα. Επίσης, βγάζει πύρινους λόγους, τόσο άψογους που ακόμα και ο Κικέρονας και ο Σουητόνιος εκστασιάζονται. Ο τύπος είναι απλά τέλειος, αψεγάδιαστος, ατσαλάκωτος. Η φήμη του είναι τέτοια που κανένα παράπτωμα ή ελάττωμα δεν του προσάπτεται. Ο τελειομανής Αύγουστος τον θέλει για τον επόμενο Ρωμαίο αυτοκράτορα και το ψήνει να τον υιοθετήσει. Στην τελική ευθεία και μετά από ολίκρευα το μουρμούρο από τη γυναίκα του, Λιβία, υιοθετεί το Τιβέριος με όρο να υιοθετήσει τον Γερμανικό και να γίνει ο μεθεπόμενος αυτοκράτορας. Λίγο η δημοφιλία του, λίγο λέμε τώρα, η άμεση ένταξη στην αυτοκρατορική οικογένεια, ο νεαρός μας φίλος εκλέγεται Κιέστορ, όχι Κάστορας ρε θαλάσσιοι ελέφαντες, αξίωμα είναι, κάτι σαν να λέμε εισαγγελέα σήμερα. Επειδή είπαμε, το παιδί είναι φαινόμενο και λαμβάνει το αξίωμά του στα 21, ενώ όμως η προϋπόθεση να είσαι τουλάχιστον 25, αλλά δουλειά γραφείου δεν του πάει. Και έτσι ο Αύγουστος τον στέλνει να κάνει το φανταρικό του. Μην νομίζετε ότι ήταν σε κανένα γραφείο σαν εσάς στο Πεντάγωνο και ξύνατε τη γάνια με καμένα αυγά. Ο δικός μας πηγαίνει στην επαρχία της Πανωνίας υπό τις διαταγές του Μπάρμπατου του Τιβέριου, όπου μένεται η εξέγερση των Ιλυρικών φυλών. Είπαμε, στη Ρώμη, όσο intellectual και να είσαι, αν δεν είσαι μπρατσαράς και δεν σφάζεις βαρβάρους, δεν πας μπροστά. Στην Πανωνία ορίζεται διοικητής, δίνοντας λόγο μόνο στον Τιβέριο. Οι δύο τους τσακίζουν τους εξεγερμένους παντού. Στο λυσσασμένο Αντάρτικο, ο Γερμανικός απαντά συνθλίβοντας τα κόκαλα και τα κρανία των εχθρών του. Χωριά ισοπεδώνονται και ολόκληρες φυλές εξολοθρεύονται. Στο τέλος, η Ρώμη κυριαρχεί με τους πιο σόφρονες, Φλόρι εννοώ, στο τέλος, η Ρώμη κυριαρχεί με τους πιο σόφρονες βαρβάρους να πέφτουν στα τέσσερα και να παρακαλάνε για συγχώρεση. Δύο χρόνια είναι πολλά? Όχι, αλλά μία άδεια για να γυρίσει σπίτι τη δικαιούται. Γυρνάει στη Ρώμη και αναγγέλει τον θρίαμβό του. Ο Τιβέριος του έχει δώσει το δικαίωμα να φέρει σύμβολα του θριαμβευτή. Λαμβάνει τιμητικά τον τίτλο του πρέτορα και του δίνεται το δικαίωμα να αιτηθεί θέση για συγκλητικός. Και όλα αυτά πάλι πριν την τυπική ηλικία που προαπαιτείται. Όσο η λαοφιλία του εκτινάσεται, στη Γερμανία, στον τόπο που ο πατέρας του δόξασε τα γερμανικά όπλα, θα συμβεί η μεγαλύτερη στρατιωτική καταστροφή της Ρώμης.
υπό την ηγεσία του χερούσκου πρίγκιπα Αρμίνιου και έπειτα από ενορχιστρωμένη προδοσία, τρεις λεγεώνες οδηγούνται σε ενέδρα στο βάθος του Τευτβούργιου Δρυμού και σφάζονται χωρίς κανένα έλεος από τους άγριους Γερμαναράδες. Όσοι είναι άτυχοι, εχμαλωτίζονται και προσφέρονται ως θυσία στους αιμοβόρους θεούς των Γερμανών. Τα κομμένα μέλη τους στολίζουν τα αιρά δέντρα του Βορρά. Το χειρότερο, τρεις από τους αετούς των λεγεώνων, τα ίδια τα σύμβολα της Ρώμης, πέφτουν στα χέρια των βαρβάρων. Μιλάμε για το απόλυτο ξεφτιλίκι. Ο δικός μας δεν μπορεί να κάνει τίποτα αυτή τη στιγμή, αλλά χαράσει πάνω στη λαβή του γκλάντιούστου του το «Μέμνησο τους Γερμανούχτεν». Το 13 μετά Χριστό, ο Αύγουστος τον ανακηρύσει αρχηγό των λεγεώνων στον Ρήνο όμως και πάει ο δικός μας και τους βρίσκει όλους σε μαύρο χάλι. Οπότε τους μαζεύει και αρχίζει εξουθενωτικές ασκήσεις γιατί είχε χαλαρώσει το πράγμα και είχαν φτάσει όλοι γιώτα τρία ένοπλο και έτσι τους κάνει όλους ράμπο. Μαζεύει λοιπόν 8 fucking ρωμαϊκές λεγεώνες και το 14 μετά Χριστό ο αυτοκράτορας Αύγουστος πήγε τελικά στο μεγάλο όργιο πάνω στον ουρανό, αφήνοντας τον θρόνο τελικά στον διαβολικό Τιβέριο. Ο Γερμανικός περιμένει ότι θα γίνει αυτός αυτοκράτορας και έτσι δημιουργώντας μια νέα παράδοση, οι λεγεωνάροι θα κάνουν πραξικόπημα για να βάλουν τον Γερμανικό για ηγέτη τους να αναλάβει την αυτοκρατορία. Ο Γερμανικός είναι ένας γενναίος Ρωμαίος στρατηγός, μα πάνω απ' όλα είναι έντιμος πολίτης της Ρώμης και θα φύγει σφεντόνα για την πρωτεύουσα. Εκεί θα βρει τους αυτοανακηρυγμένους υποστηρικτές του και θα τους πει ότι άλλος είναι ο Emperor τώρα και τους θυμίζει τα ξεφτιλίκια στο μαύρο δάσος. Οπότε βγάζει τον εξής λόγο, καταγραμμένο στα χρονικά του Πλούβιους Μάξιμου, του Φυσιοδίφη. Λοιπόν, μάγκες, εσείς είστε για τα σκυλιά. Σας δίνανε ένα μάτσο άπλετοι Γερμανοί και έχετε τώρα και αξιώσει να βγάλετε και αρχηγό. Αφήστε λοιπόν την πολιτική για αυτούς που ξέρουν και εσείς σαν λεγεωνάροι που είστε, ασχοληθείτε με αυτό που ξέρετε να κάνετε εσείς καλά. Να ξεκυλιάζετε ανθρώπους. Αν θέλετε εκδίκηση, ακολουθήστε με στη Γερμανία, όχι στη Ρώμη, και εγώ θα σας τη δώσω. Επίσης μειώνει τη στρατιωτική θητεία από τα 20 στα 16 χρόνια, ρε γιο, τόμπαλα. Έτσι περνάν το Ρήνο στην αχαρτογράφητη ερημιά της Γερμανίας, πληρώνει το στρατό με τα δικά του χρήματα και δίνει δύο άνσκ. Πρώτον, να βρουν τον τόπο σφαγής και να θάψουν τα πτώματα των πεσόντων Ρωμαίων. Δεύτερον, να ανακτήσει τους εχμαλωτισμένους αετούς. Α, όπα, και ένα τρίτο. Να πάρουν εκδίκηση. Πραγματικά, στόχος τους είναι η καταμέτρηση πτωμάτων. Να σκοτώσουν όσο περισσότερους από τους εχθρούς ήταν ανθρωπίνως δυνατό μέχρι ότου να μην υπάρχει Γερμανός από τη Γαλατεία έως τη Σκυθία. Αρχικά συναντάει τους Μάρσους, τους οποίους εξαϊλώνει στο πεδίο της μάχης και απλά καίει μαζικά όλες τις πόλεις τους και έσφαξε έτσι ό,τι μπορούσε. Μετά έρχεται η σειρά των Τσάτεων, που τους έκανε τα ίδια και το μόνο που τον ξενερώνει στην παρούσα φάση είναι ότι αφού τους καίει δεν μπορεί να τους ξακάψει. Μετά πήγε να βρει το λαό του Αρμίνιου. Το ξέρετε αυτό το χρησιμοποιημένο ταμπόν. Αυτός ήταν ο εγκέφαλος πίσω από τη σφαγή στο Μέλανα Δρυμό. Αυτός ο τυπάς το έπαιζε φίλο στους Ρωμαίους και τελικά τους πρόδωσε την τελευταία στιγμή. Δίνουν μια σκληρή μάχη που κλασικά οι λεγεωνάροι απλά ισοπεδώνουν τα πάντα και ο Αρμίνιος τα βάζει στα πόδια τόσο πολύ που αφόδευσε πάνω του και παράτησε την έγκυο γυναίκα του πίσω. Ο Γερμανικός μάλιστα πήρε τη γυναίκα του εχμάλωτη και όταν τον ρώτησαν πώς θα τη βασάνιζε και τι άλλο θα της έκανε από το Κάμα Σούτρα, ο Γερμανικός γύρισε και είπε ότι θα φερθούν σε αυτήν και στους ανθρώπους της με τιμή και τις γυναίκες, οι gentlemen, τις σέβονται. Ειδικά τώρα που έχουν ήδη γίνει Ρωμαίοι πολίτες. Επίσης, σε ένα αρχαίο και σκοτεινό ναό που διακοσμούν κρανία Ρωμαίων, βρέθηκε και ένας από τους αετούς των λεγεώνων. Συνεχίζει λοιπόν την εκστρατεία και αφανίζει ακόμα μια ντουζίνα γερμανικές φυλές. Και αφού διαβαίνει μια θάλασσα από κατακρεουργημένους εχθρούς και αίμα, ο Γερμανικός έφτασε τελικά στο ερυπωμένο πεδίο της μάχης του Μέλανα Δρυμού, το οποίο είχε ως επιτοπλίστων παραμείνει ακριβώς όπως έμοιαζε 5 χρόνια πριν. Το πρώτο πράγμα που παρατήρησε ο Γερμανικός όταν έφτασε εκεί όμως ήταν ότι τα έλατα ήταν διακοσμημένα, αλλά αντί για τις μπάλες από τα κλαδιά κρεμόντουσαν κρανία Ρωμαίων, περίπου 20.000 από αυτά τα μακάβρια ενθύμια. Ο Γερμανικός κατέβασε τα κρανία, μάζεψε τα οστά των νεκρών, τα οποία ήταν διασκορπισμένα για χιλιόμετρα, και έθαψε τους στρατιώτες της Ρώμης με την τιμή που τους άρμοζε.
Φαντάζομαι τώρα ότι νομίζετε ότι ως τώρα ο Γερμανικός ήταν πάρα πολύ νευριασμένος. Κάνετε λάθος. Τώρα έρχεται η πραγματική οργή. Σε αυτό το σημείο, μετά από ενδελεχείς ιστορικές έρευνες που έχω κάνει, ανακάλυψα στα χρονικά του Wolfgang του Βρωμερού πως οι Γερμανοί, όσο ο Γερμανικός έθαβε τα πτώματα των Ρωμαίων, εργαζόντουσαν σκληρά για να καταφέρουν να φτιάξουν μια χρονομηχανή, ούτως ώστε να γυρίσουν πίσω στον χρόνο και αυτή τη φορά τις λεγεώνες που διασχίζουν το δάσος εκείνη τη μοιραία νύχτα του 9 μετά Χριστό, να τις αφήσουν να περάσουν ειρηνικά. Δυστυχώς όμως, δεν τα καταφέρανε. Ο Γερμανικός αποφάσισε λοιπόν να τους την πέσει από πίσω αυτή τη φορά, οπότε βάδισε στο Ρήνο, έκοψε όσους κορμούς προλάβαινε με το ατσάλινο πουλί του, απλά και μόνο επειδή μπορούσε, εντάξει αυτό είναι κλεμμένο, και επειδή βιαζότανε, έφτιαξε κάτι πλοία και καλά, και πήγε στη βόρεια θάλασσα για να περικυκλώσει τους κακούς. Όμως έσπασε μια καταιγίδα και λένε πως οι Ρωμαίοι κατάφεραν να επιβιώσουν μόνο κόβοντας τα ρούχα τους για να φτιάξουν πανιά, αφού τα κατάρτια και τα κουπιά είχαν διαλυθεί. Είπαμε, ήταν καλός στρατηγός, όχι ναυπηγός. Οι Γερμανοί στείλουν ένα εφτάγλεντο γιατί νόμιζαν ότι οι Ρωμαίοι είχαν όλη πνιγή. Και ξαφνικά βλέπουν 8 ολόκληρες ρωμαϊκές λεγεώνες να κάνουν σε φάση απόβαση στην Ορμανδία μέσα από την πρωινή ομίχλη στην ακτή. Εκεί βλέπουν τον τεράστιο Γερμανικό και απελπίζονται γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει κάποια θεία εκδίκηση και πως ο Γερμανικός είναι κάποια ενσάρκωση του Ράγναροκ. Ο δικός μας αυτή τη φορά έχει φέρει τους καλούς του, τους βετεράνους από όλες αυτές τις μάχες και συναντά για μια τελευταία φορά τον Αρμίνιο στο πεδίο της μάχης. Μάλιστα έχει μαζί του και τους λιγοστούς επιζώντες από τη μάχη του Μέλλον Αδρυμού. Οι κακοί έχουν οχυρωθεί σε ένα ανώμαλο έδαφος με τείχη και απέναντι υπήρχε ένα δάσος, στο οποίο έχουν κρυφτεί πολλοί Γερμανοί για να την πέσουν από πίσω στους Ρωμαίους. Φυσικά ο Γερμανικός το κατάλαβε, είπαμε έχει 400 IQ, τι δεν καταλαβαίνετε. Χωρίζει τον στρατό του στα δύο και ξεκινάει μια τρελή σφαγή. Σε κάποια φάση, για να πάρουν θάρρος οι άντρες του, βγάζει το κράνος του ώστε να μπορούν οι λεγεωνάριοι να τον αναγνωρίσουν και ξεχύνεται στη φωτιά της μάχης. Διαλύει τον Αρμίνιο συντρίβοντας τους Γερμανούς, στην τεράστια αυτή μάχη, αλλά ξανά ο Arch Villain μας κατάφερε να ξεφύγει. Το ξυλίκι ήταν τέτοιο που οι Γερμανοί λες καρφαλώνουν στα δέντρα για να ξεφύγουν από τη μανία των αγοριών με το μεσαγειακό ταπεραμέντο, οπότε οι Ρωμαίοι κόβουν τα δέντρα και τους οριάζουν ή τους βάζουν φωτιά. Αφού τελειώνει το μακελιό, για το οποίο ένας Λατίνος εραστής, ιστορικός Λατίνος θέλω να πω, γράφει, ο εχθρός σφαγιάστηκε από την 5η ώρα της ημέρας μέχρι το Σούρουκο και για 10 μίλια το έδαφος ήταν γεμάτο με πτώματα και όπλα. Εκεί οι Ρωμαίοι έχτισαν ένα τεράστιο σωρό από τα όπλα των εχθρών και το αφιέρωσαν στον Άρη, το θεό του πολέμου και φυσικά στον Αυτοκράτορα. Από το Ρήνο τώρα έως τον Έλβα, όλοι είχαν παραδοθεί ή κατακτηθεί. Και βρέθηκε κι άλλος ένας αετός. Οι Ρωμαίοι δεν ξαναφτάσανε ποτέ τόσο βαθιά στα γερμανικά εδάφη. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ο Αυτοκράτορας είπε στο Γερμανικό: ρε φίλε, σταμάτα να τους φάζεις, ξεκόλα, ηρέμησε, γύρνα πίσω. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό που γίνεται. Οι Γερμανοί δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπειράξουν ποτέ κανέναν από εδώ και στο εξή. Ο Γερμανικός λοιπόν επέστρεψε στην πατρίδα του σε μια θριαμβευτική παρέλαση, κρατώντας δύο από τους τρεις αετούς της λεγεώνας που είχαν κλέψει οι Γερμανοί. Θα ήταν ο τελευταίος θρίαμβος που θα απονέμεται ποτέ σε άνδρα που δεν ήταν εν ενεργεία αυτοκράτορας της Ρώμης. Η λατρεία για τον Γερμανικό ξεπερνάει κάθε επίπεδο. Γίνεται ο νούμερο ένα brand name και είναι πλέον ύπατος. Ξέρω πολύ καλά ότι γνωρίζετε όλη την ιεραρχία στην αρχαία Ρώμη, απλά για να σας το πω αλλιώς, γίνεται ο πιο ισχυρός άνδρας σε όλη την αυτοκρατορία μετά τον αυτοκράτορα. Του φτιάχνουν παντού κάτι αγαλματάρες τέτοιες με το συμπάθειο και κάτι μνημεία και γράφουν όλοι τραγούδια για τις στρατιωτικές τύπες και ένα τεράστιο τμήμα του Κολοσσέου πήρε το όνομά του. Το 17 μετά Χριστό, επειδή τα έχει καταφέρει όλα, νικάει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρματοδρομία, που ήταν το πιο γαμάτο σπορ της εποχής, έτσι απλά επειδή μπορεί. Αφού τελειώνει και με αυτό, πάει στη Συρία και στη Μικρά Ασία, χτίζει κάτι ναούς, βάζει σε τάξη διάφορους μικροβασιλιάδες της περιοχής, ξεπατώνοντάς τους γενικά, όμως δυστυχώς έρχεται σε ρήξη με τον τοπικό influencer της εποχής, τον Πίσω, τον διοικητή της Συρίας, όνομα και πράγμα ο δικός μας. Ναι, τέτοιος ήταν. Όταν η Πρετοριανή Φρουρά πρότεινε να καθαιρέσει τον Τιβέριο και να εγκαταστήσει το Γερμανικό ως αυτοκράτορα, ο Τιβέριος άρχισε πραγματικά να ανησυχεί. Οπότε ο γυραλαίος αυτοκράτορας μίλησε στον από πίσω και μετά από μερικό καιρό ο Γερμανικός πεθαίνει. Όλοι υποψιάζονται από δηλητήριο. Στο σπίτι του από πίσω του πίσω
βρεθήκαν διαμελισμένα πτώματα και άλλες ενδείξεις δηλητηρίων και μαύρης μαγείας. Τέρμα σατανιστής λέμε τώρα Iron Maiden 666, ένα Number of the Beast και τέτοια, αλλά και μία πλάκα που είχε το όνομα των θυμάτων του. Μεταξύ αυτών και του Γερμανικού. Ο ήρωάς της Ρώμης πέθανε το 19 μετά Χριστό σε ηλικία 34 ετών. Όταν η είδηση του θανάτου έφτασε στη Ρώμη, ολόκληρη η πόλη έκλεισε για 3 μέρες. Προστέθηκε στο Σαλιανό ύμνο, ένα ύμνο σε φάση Manowar, ξέρω εγώ φάση, ένα επικό τραγούδι που περιγράφει λεπτομερώς τους μεγαλύτερους ήρωες της Ρώμης. Και οι 3 Ρωμαίοι αυτοκράτορες που διαδέχτηκαν τον Τιβέριο θα έπαιρναν όλοι το όνομα Germanicus, ως έναν τρόπο να εκμεταλλευτούν την τεράστια φήμη αυτού του τύπου. Ο Germanicus είναι η επιτομή του ήρωα όλων των εποχών. Ηράκλεια δύναμη, αποφασιστικότητα και ανελαίτη ξεπατωματική μανία θα τον κάνουν σύμβολο στο ρωμαϊκό κόσμο. Από μικρός η ιστορία έχει αποφασίσει ήδη ποια θα είναι η πορεία του. Θα ήταν ο ήρωας της Ρώμης, ένας αδυσόπιτος εκδικητής που θα επαναφέρει τη δόξα της Ρώμης μετά την ταπείνωση του μέλλον αδρυμού. Θα φέρει πίσω τους χαμένους αετούς και θα φτάσει σε σημείο αφανισμού του εχθρού. Όταν θα πάρει την εκδίκηση της Ρώμης, θα φύγει στην Ανατολή για να γιατρέψει τη διαφθορά. Όμως ο φθόνος από τον αυτοκράτορα και άλλους ανίκανους αυλικούς θα φτάσει στο σημείο να τερματίσει τη ζωή του. Ένας πραγματικά σκληρός καριόλης της ιστορίας. Ο Γερμανικός. Το πρώτο comment στο βίντεο μας μπορείτε να βρείτε τον χάρτη των σκληρών καριόλιδων, όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα επεισόδια μας γεωγραφικά. Μπορείτε να μας στηρίξετε μέσω Patreon, στο link που βλέπετε, ή μέσω το κουμπιού συμμετοχή κάτω από το βίντεο. Έτσι μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ιστορικές πηγές και άλλα. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τα μέλη που μας στηρίζουν ενεργά, Βαράγκους σε κατάφρακτους, και τα μέλη μας με τον βαθμό του Σπαρτιάτιο Πλήτη, Γιώργος Ελ, Νίκος Ταπούρης, Raven Wolf Modeling Studio του Δημήτριου Κουμούση, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Αβραάμ Σαραφόπουλος, Νικόλαος Αλιάγας και τον Αστέριο Λασκάρογλου. Έως την επόμενη φορά, να είστε καλά.